Είσαι καλά, Κάρλ. Φαίνεται πως κάποιος χρειάζεται το σούπερ φορτηγό. Βιάζει. Υπήρξε μια τεράστια θύελλα χτες τη νύχτα στην πόλη. Πολλά δέντρα κατέρευσαν και έχουν φράξει τον δρόμο. Εν τω μεταξύ, ο Μπιλ και η Έντνα αναμειγνύουν τσιμέντο, αλλά χρειάζονται νερό. Ο Φρανκ θα το παρέδιδε, αλλά τώρα δεν μπορεί λόγω του ποτηλιαρίσματος. Πρέπει να πας γρήγορα αυτό το νερό στο εργοτάξιο, σούπερ φορτηγό. Βλέπω πως το ποτηλιάρισμα είναι τόσο μεγάλο που δεν υπάρχει κανένας τρόπος να παραδώσεις νερό στο εργοτάξιο εγκαίρως. Τι θα κάνουμε, σούπερ φορτηγό? Τι συμβαίνει, Μπόμπι? Μία υδατοδεξαμενή. Τέλεια! Μπορείς να τη δώσεις στο σούπερ φορτηγό και θα την παραδώσεις στο εργοτάξιο. Αλλά ωστόσο θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ποτηλιάρισμα. Σωστά, σούπερ φορτηγό. Είναι ώρα για μία νέα μετατροπή. Εντάξει, σούπερ φορτηγό, τώρα είσαι έτοιμος να φύγεις. Ευχαριστούμε, Μπόμπι. Τα λέμε αργότερα. Αυτό δεν πρόκειται να δουλέψει, σούπερ φορτηγό. Αυτά τα δέντρα είναι πολύ βαριά. Έχεις δίκιο. Χρειαζόμαστε κάτι για να κόψουμε αυτά τα δέντρα. Ένα λέιζερ. Φυσικά. Αυτό θα κόψει αυτά τα δέντρα σε χρόνο μηδέν. Wow! Αυτό το λέιζερ είναι τόσο αποτελεσματικό. Όπως στις ταινίες «Πόλεμος των άστρων». Πρόσεχε, σούπερ φορτηγό. Αυτό το μεγάλο δέντρο πιθανότατα θα πέσει. Παρατρίχα. Παραλίγο να σε κλακώσει αυτό το δέντρο. Εντάξει, ας παραδώσουμε το νερό στο εργοτάξιο. Ομάδα κατασκευής, ήρθε το σούπερ φορτηγό με βοήθεια. Γρήγορα, πρέπει να προσθέσουμε νερό. Ναι, τα καταφέραμε. Γουάου, ώστε γι' αυτό χρειαζόταν το μείγμα τσιμέντου. Μια γιγάντια κορίνα μπόουλ. Ναι, σούπερ φορτηγό. Κι εγώ αναρωτιέμαι τι θα κάνει με αυτήν η ομάδα κατασκευής. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη κορίνα μπόουλ και η μεγαλύτερη μπάλα μπόουλ που έχω δει ποτέ. Τα λέμε την επόμενη φορά, φίλοι. Γεια σου, Φρανκ. Πού πηγαίνεις τόσο βιαστικά? Ω, κατάλαβα. Η Κάρι έψησε ένα καινούριο είδος κέικ, ώστε εκεί πηγαίνετε όλοι. Πρόσεχε.
Είσαι καλά, Φρανκ? Άσε με να καλέσω το σούπερ φορτηγό. Καρλ, εδώ είσαι. Ο Φρανκ έπεσε στη μέση του δρόμου. Πρέπει να τον βοηθήσεις να σταθεί πάλι στις ρόδες του. Η Κάρι λανσάρει ένα νέο κέικ σήμερα και έτσι όλοι θέλουν να το δοκιμάσουν. Ο Φρανκ πήγαινε στην Κάρι όταν έπεσε κάτω. Χρειάζεται τη βοήθειά σου. Πρέπει να μετατραπείς. Ένα φορτηγό ελαττήριο. Πολύ ωραίο. Ας βρούμε τον Φρανκ. Wow, είναι καταπληκτικό. Wow, είσαι πολύ φιγουρατζής. Αλλά θυμήσου, είσαι σε αποστολή. Εδώ. Ήρθε το σούπερ φορτηγό, Φρανκ. Μην ανησυχείς. Τι προτείνει σούπερ φορτηγό? Θα προσπαθήσεις να σηκώσεις τον Φρανκ χρησιμοποιώντας τα σούπερ ελαττήριά σου. Ας δοκιμάσουμε. Το άκουσες αυτό, Φρανκ? Θα σε σηκώσουμε στη στιγμή. Μην ανησυχείς, Φρανκ. Θα το λύσουμε. Αυτό είναι το πρόσωπο που κατεβάζει ιδέες. Φυσικά, το ST3000. Σε τι πρέπει να μετατραπεί? Ένας γιγάντιος μαγνήτης. Πολύ ωραίο. Α, είναι κρύος, Φρανκ. Είσαι έτοιμος, Φρανκ. Μην ανησυχείς. Έτοιμο σούπερ φορτηγό. 3, 2, 1. Πάλι. 3, 2, 1. Δουλεύει. Παρατρίχα. Ελπίζω να έχει μείνει λίγο κέικ. Κοιτάξτε. Γεια σου, Κάρι. Δεν έχεις ξαναδεί ποτέ πριν ένα φορτηγό ελαττήριο? Έμεινε κανένα κομμάτι κέικ για τους δύο φίλους μας. Wow, Κάρι. Δείχνει υπέροχο. Λοιπόν, είναι πολύ νόστιμο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας, παιδιά. Αυτό φαίνεται διασκεδαστικό. Αναρωτιέμαι ποιος θα κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Καρλ, φαίνεται πως εσύ θα κερδίσεις. Ο Τζέρι κερδίζει. Τι κρίμα, Καρλ.
αλλά φαίνεται πως κάποιος χρειάζεται το σούπερ φορτηγό. Η Άμπερ διασκέδαζε τα μωρά με σαπουνόφουσκες, όταν ο Μάρλεϊ αποφάσισε να κάνει μια φάρσα και πρόσθεσε σκληρυντικό υγρό στο μηχάνημα. Τώρα οι φούσκες δεν σκάνε και σηκώνουν τα μωρά ψηλά στον αέρα. Πρέπει να τα σώσεις γρήγορα, Κάρλ. Φαίνεται πως τα μωρά το διασκεδάζουν στην πραγματικότητα. Κάρλ, κοίτα, να ο Μάρλεϊ. Θα ασχοληθούμε με αυτό αργότερα. Τώρα πρέπει να σώσουμε τα μωρά. Ένα σούπερ ελικόπτερο. Φυσικά. Τώρα ας σώσουμε τα μωρά. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο περίμενες, ε! Ναι! Τώρα το έχεις υπό έλεγχο, σούπερ φορτηγό! Όχι. Φαίνεται πως το υγρό του Μάρλεϊ ξεθυμένει. Οι φούσκες πάνε. Σούπερ φορτηγό, τα μωρά θα πέσουν στο έδαφος εάν δεν κάνεις κάτι. Μην ανησυχείς, Άμπερ. Το σούπερ φορτηγό θα το τακτοποιήσει. Ναι, όλα τα μωρά είναι ασφαλή στο έδαφος. Όλα εντάξει, Άμπερ. Το σούπερ φορτηγό έσωσε όλα τα μωρά. Μάρλεϊ, βλέπεις πόσο μακριά πήγε το αστείο σου. Κόντεψε να τελειώσει με καταστροφή. Αλλά χάρη στο σούπερ φορτηγό η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Αυτή είναι πανέξυπνη ιδέα, σούπερ φορτηγό. Τα μωρά διασκεδάζουν πάρα πολύ και το σημαντικότερο είναι ασφαλή. Αναρωτιέμαι τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Κάρι, προς τη βιασύνη. Ο Γουόλτερ δεν ήρθε στη δουλειά. Τι ήταν αυτό? Αχ, όχι, τι χάλι. Νομίζω πως χρειάζεσαι λίγη βοήθεια. Hey, hey.
Γεια σου, Κάρλ. Η Κάρι χρειάζεται τη βοήθειά σου. Ο Γουόλτερ λείπει και δεν ξέρει που είναι. Καημένη Κάρι, πραγματικά χρειάζεται λίγη βοήθεια. Νομίζω πως το σούπερ φορτηγό έχει μία ιδέα. Ένα ελικόπτερο! Τι ωραία! Σου αρέσει να είσαι ελικόπτερο? Διασκεδάζεις! Wow, καταπληκτικά! Τώρα να βρούμε τον Γουόλτερ. Δεν φαίνεται να είναι στο βουλκανιζατέρ. Πού θα μπορούσε να είναι? Γουόλτερ δεν είναι ούτε στο πάρκο. Πού θα μπορούσε να είναι? Περίμενε. Τι είδες? Ω, Γουόλτερ. Φαίνεται πως έχεις πρόβλημα, Γουόλτερ. Πήγαινες βιαστικά στο εστιατόριο της Κάρι όταν κατά λάθος κρεμάστηκες από τη γέφυρα. Οχ, όχι. Καλύτερα να βιαστείς, Σούπερ Φορτηγό. Αλλιώς ο Γουόλτερ θα πέσει μέσα στο νερό. Σκέψου, Σούπερ Φορτηγό. Φυσικά, το έστι 3.000. Είναι ένας κερκέτης για να σηκώσει τον Γουόλτερ. Τώρα ας δούμε πώς θα βοηθήσει να σώσουμε το φίλο μας. Μην ανησυχείς, Γουόλτερ. Το σούπερ φορτηγό θα σε σώσει σύντομα. Σχεδόν έφτασες. Μην ανησυχείς, Γουόλτερ. Ναι! Παραλίγο. Υπέροχη δουλειά, σούπερ φορτηγό. Ευχαριστούμε, σούπερ φορτηγό. Ας πούμε στην Κάρι πως είσαι καλά, Γουόλτερ. Τα λέμε εκεί, σούπερ φορτηγό. Η Κάρι χαίρεται που είσαι ασφαλής, Γουόλτερ. Ο Γουόλτερ έχει ένα κέρασμα για σένα, σούπερ φορτηγό. Γουαχοχο! Πρόσεχε, Γουόλτερ. Παραλίγο. Τα λέμε την επόμενη φορά, παιδιά. Ευχαριστούμε και πάλι, Κάρι. Γεια! Γεια σας, παιδιά! Ω, γιορτάζετε την ημέρα του Αγίου Πατρικίου! Τους μαθαίνετε παραδοσιακούς Ιρλανδέζικους χορούς! Πολύ ωραία! Ω, καλύτερα να βιαστείς, Κάρι!
Η Κάρι ανέθεσε στον Μπεν και τον Γκάρι να της πάνε ένα τσουκάλι με χρυσό και ένα ουράνιο τόξο από χαρτόνι για να διακοσμήσει το εστιατόριό της. Οργανώνει ένα τσάι πάρτι για τον Άγιο Πατρίκιο, αλλά καθώς πήγαιναν στο εστιατόριο της Κάρι, καλύτερα να τους βοηθήσεις. Πιστεύεις πως ο φίλος μας προκάλεσε αυτό το μποτιλιάρισμα? Τι θα κάνεις? Έχεις το πρόσωπο που κατεβάζει ιδέες. Ένα σούπερ τρένο. Πάμε τώρα. Είσαι τόσο γρήγορος. Τι συμβαίνει, σούπερ φορτηγό? Όχι. Καρλ. Παραλίγο. Πού πάτε όλοι? Τέλεια! Αλλά για την ώρα το σούπερ φορτηγό έχει ένα επίγον περιστατικό. Ευχαριστούμε, παιδιά. Τα λέμε στη Σκάρι. Τι χάλι! Παιδιά, είστε καλά. Σούπερ φορτηγό, πρέπει να κάνεις κάτι. Ένας μαγνήτης, πολύ έξυπνο. Προσέξτε, παιδιά. Παρατρίκα. Καλύτερα να βιαστείτε, παιδιά. Η Κάρι θα σας περιμένει. Θα πρέπει να πας και εσύ στο εστιατόριο της Κάρι. Γεια σου, Κάρι. Φαίνεται καταπληκτικό πάρτι. Ωραίος τρόπος να ευχαριστείτε το σούπερ φορτηγό, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Κατάλαβα. Αυτό το τραμπολίνο ήταν για τα μωρά. Αλλά δεν ξέρετε που είναι? Πραγματικά δείχνεις να απολαμβάνεις το άλμα, Κάρι. Φαίνεται πως σε χρειάζονται πίσω στη βάση σου, Κάρι. Γεια σου, Άμπερ. Καλή τύχη στον ιερό αγώνα. Αυτός είναι ο ιερός αγώνας.
Ο Καλ και οι οδηγοί του αγώνα κατευθύνονται προς όλες αυτές τις τιμονιές στο δρόμο. Καλύτερα να σκεφτείς πώς να τις μετακινήσεις, γρήγορα! Γουόλτερ, ποτέ δεν θα μετακινήσεις όλες τις τιμονιές εγκαίρως. Μην ανησυχείς όμως, ήρθε το σούπερ φορτηγό να βοηθήσει. Σούπερ φορτηγό, τι είδους όχημα μπορεί να μετακινήσει όλο αυτό το άχυρο? Ω, καλή ιδέα! Τώρα μπορείς να μετακινήσεις τις τιμονιές εύκολα, σούπερ φορτηγό. Ορίστε! Ο Θεέ μου! Μωρά, τι κάνετε εκεί πίσω? Το παιχνίδι σας ρίχνει τις τιμονιές μέσα στην αγωνιστική πίστα. Το σούπερ φορτηγό έχει δίκιο. Είναι ασφαλέστερο εάν κάνετε το δικό σας ιερό αγώνα στην παιδική χαρά. Οι διαγωνιζόμενοι είναι σχεδόν εδώ. Έχεις δίκιο. Φαίνεται πως έχουμε στη διάθεσή μας μόνο λίγα λεπτά ακόμα. Τι θα κάνει σούπερ φορτηγό? Ω, γουάου! Σούπερ αντιδραστήρες! Τώρα μπορείς να κινείσαι σούπερ γρήγορα. Δες τον πως πάει, Γουόλτερ! Να, τι έρχονται! Γεια σου! Όλη η σωρή έχει τακτοποιηθεί. Wow, είναι τόσο γρήγορη! Συγχαρητήρια, διαγωνιζόμενοι! Ήσασταν τέλειοι! Και εσύ το ίδιο, σούπερ φορτηγό! Πραγματικά έσωσες τη μέρα! Απολαύστε τους ιερούς εορτασμούς σας, παιδιά! Τα λέμε την επόμενη φορά!